Από το Λευκό Πύργο στην Εγνατία μέχρι το σταθμό. Βαγόνια του τραμ, είτε ηλεκτροκίνητα είτε υπήλατα, μετέφεραν επιβάτες αλλά και εμπορεύματα από τη μια άκρη της Θεσσαλονίκης στην άλλη. Πολυτελή για την εποχή βαγόνια μεταφέρουν τους πολίτες στο κέντρο και στα περίχωρα πάνω στις ράγες και ανάμεσα από τα καλλιτελήμια της πόλης. Όταν ο δρόμος δυσκολεύει ή όταν οι επιβάτες αυξάνονται, τότε προστίθενται άλογα προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στο δρομολόγιο. Ένα από τα ηλεκτροκίνητα βαγόνια μεταφέρθηκε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο εργοτάξιο της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αποκατάστασή του. Χρησιμοποιήθηκε, όπως ίσως γνωρίζετε από τον Ψαρά, από τον σκηνοθέτη, για την ταινία του Καραβάν Σαράι, και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, και έτσι είναι περισσότερο γνωστό, και την ταινία του Το Λιβάδι που Δακρύζει. Εγκαταλείφθηκε μετά εδώ στο λιμάνι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε στην πρόταση του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης να το σώσουμε, γιατί όπως βλέπετε είναι ένα κατεστραμμένο, ένα διαλυμένο βαγόνι. Πριν μερικούς μήνες έγινε μια έκθεση τεκμηριωμένη προς τη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία έδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Επομένως γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, για να έρθει ο γερανός, να το σηκώσει, να το πάμε κάπου αλλού για να αξιοποιηθεί. Το βαγόνι του τραμ είχε χρησιμοποιηθεί από τον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο. Είναι ο βαγόνι του τραμ της Θεσσαλονίκης που λειτουργήσε από τα τέλη του 9ου αιώνα το τραμ και μετρά σαν ηλεκτρικό τραμ μέχρι το 1957 που καταργήθηκαν οι γραμμές του τραμ της Θεσσαλονίκης. Τμήμα αυτού του δικτύου τραμ αποτελεί το συγκεκριμένο βαγόνι του. Το 1957 το τραμ που διασχίζει στην Εγνατία εκτελεί το δρομολόγιο του αγκομαχώντας. Ήταν η τελευταία φορά που ακούστηκε ο χαρακτηριστικός μεταλλικός ήχος. Με συγκίνηση και θύμησες, ο πρόεδρος των φίλων σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, Ευθύμης Κοντόπουλος, ήταν παρόν στη διαδικασία μεταφοράς του βαγονιού. Βέβαια, ο σιδηρόδρομος για τον κύριο Κοντόπουλο είναι όλη του η ζωή, γι' αυτό και θα συμβάλλει, όπως είπε, στην αποκατάστασή του. Στην αρχή ήταν η πύλατα. Η πύλατα από το 1893 μέχρι το 1957 που το πήραν οι Βέλγοι μετά και κάναν την ηλεκτροκίνηση στα τραμ. Και αλώνιζαν όλη τη Θεσσαλονίκη, δεν είχε, είχε πάρα πολλές γραμμές. Και θα δώσετε τα φώτα σας εσείς για να συντηρηθεί οπωσδήποτε, αυτό το βαγόνι. Οπωσδήποτε, και το λυπάμαι αυτό το βαγόνι, το λυπάμαι τώρα που το βλέπω εδώ. Ένα δεύτερο βαγόνι, η πύλατο, υπάρχει και στο Σιδηροδρομικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο άμεσα θα μεταφερθεί στο εργοτάξιο του Δήμου για αποκατάσταση.